Κύριε Πρέσβη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, χαίρομαι που σας ακούω. Εγώ είπα ότι καταλαβαίνω ότι μετά τις δημοτικές εκλογές, όπως το είπε ο πρόεδρος Ερντογάν, θα παραιτηθεί. Εννοούσε αυτό? Όχι, ε. Όχι. Νομίζω ότι δεν το εννοούσε καθόλου αυτό. Απλώς ήθελε να επισημάνει ότι σε επόμενες εκλογές, γενικώς, όχι μόνο δημοτικές, αλλά και προεδρικές, δεν προτίθεται, σκέπτεται να μην θέσει υποψηφιότητα. Χωρίς να προσδιορίζει ποιες εκλογές όμως. Χωρίς να προσδιορίζει ποιες εκλογές. Διότι μπορεί να είναι οι μεθεπόμενες εκλογές μετά τις δημοτικές να είναι, ξέρω εγώ, προεδρικές, και να πει δεν εννοούσα εγώ τις προεδρικές. Εννοούσα. Ασφαλώς. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, δεδομένου ότι ο πρόεδρος Ερντογάν εκλέγεται στις προεδρικές εκλογές, το πιο πιθανό είναι να έχει κατά νου τις προεδρικές εκλογές οπουσδήποτε αυτές θα γίνουν, δηλαδή μετά τη λήξη της θητείας του. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί το είπε, κύριε Καραϊτίδη? Ναι, γιατί το είπε, είναι εύλογο. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το είπε είναι το θέμα. Ναι, βεβαίως. Πιθανώς να. Γιατί ο Ερντογάν δεν λέει πράγματα έτσι στον αέρα. Πάντα έχουν μια στόχευση αυτά που λέει. Απολύτως. Και πάντα σε κάτι αποβλέπουν και κινούνται στο πλαίσιο ενός σχεδιασμού που αποκαλύπτεται στη συνέχεια, είτε κατά στάδια είτε ευθέως. Ναι. Πιστεύω ότι ίσως αναπτύχθηκε στο εσωτερικό της Τουρκίας κάποια συζήτηση στο βαθμό που θα ήταν δυνατόν να αναπτυχθεί ελεύθερη συζήτηση στο εσωτερικό της Τουρκίας ή στο εσωτερικό του κόμματός του για την ανάγκη ανανέωσης των πολιτικών δυνάμεων στην πολιτική ζωή της Τουρκίας. Και στο πλαίσιο αυτό έκρινε σκόπιμο να πει μετά από 20 ετή και παρουσία στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής και μάλιστα στον υψηλότερο βαθμό, ότι οι εκλογές, ότι αυτές είναι και οι τελευταίες εκλογές. Τώρα, αυτές είναι και οι τελευταίες εκλογές, θα μπορούσε κανείς να κάνει τη στενή ερμηνεία που κάνατε εσείς. Δεν νομίζω όμως ότι ισχύει αυτό. Στη σκέψη του πιστεύω ότι αναφέρεται στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Άρα η στόχευση της δήλωσης είναι προς το εσωτερικό του κυρίως. Νομίζω ότι ναι, πιστεύω ότι γίνεται κυρίως προς το εσωτερικό του. Μάλιστα. Σύμφωνα με τα όσα δεδομένα έχουν γίνει γνωστά και λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιοσυγκρασία του Ερντογάν, ο οποίος αρέσκεται ιδιαιτέρως να κινείται στον χώρο της εξωτερικής πολιτικής, δεν θα έκανε μία τέτοια δήλωση που θα απευθυνόταν και προς τα έξω. Ναι. Κυρίως απέβλεπε στο εσωτερικό της χώρας. Διότι η δήλωση αυτή, αν την έκανε για να την ακούσουν οι έξω, αδυνατίζει η δική του θέση, η προς τα έξω θέση, το κύρος του. Ακριβώς. Έτσι είναι. Γενικώς θεωρώ ότι παρότι τον θεωρούμε ευφιέστατο και είναι, ικανότατο και είναι, και πολύ καλό γνώστη και βιρτουόζο θα σας έλεγα σε θέματα τακτικής και στρατηγικής, πιστεύω ότι η δήλωση αυτή σε ό,τι αφορά το κύρος του μάλλον τον σημειώνει παρά τον ενισχύει. Μάλιστα. Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ, κάτι ακόμη. Ξεκινάει σήμερα... μάλλον ξανά ξεκινάει σήμερα ο πολιτικός διάλογος Ελλάδας-Τουρκία στην Άγκυρα. Έχουμε σήμερα την συνάντηση. Πιστεύετε... Ναι. Θα προετοιμάσουν, από ό,τι καταλαβαίνω, και την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Τουρκία το επόμενο διάστημα. Εκ των πραγμάτων, στη συζήτηση που θα... στις συνομιλίες που θα έχει η κυρία Παπαδοπούλου, η υφυπουργός, οπωσδήποτε θα θυγούν και θέματα που θα εξεταστούν και στο ανώτερο επίπεδο κορυφής στη συνάντηση κ. Μητσοτάκη και κ. Ερντογάν. Αυτή η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη. Προγραμματισμένη, ναι. Δεν συνέβη κάτι το έκτακτο, όχι, το οποίο όχι. Την προκαλεί. Νομίζω ως ανταπόδοση, ναι, της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα, εδώ είχε αποφασιστεί ότι θα έρθω την άνοιξη και εγώ στην ναι. Τουρκία. Ναι, όχι, αναφέρομαι, ναι, πολύ σωστά το λέτε, αυτό σε ό,τι αφορά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ναι. Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση εννοώ Παπαδοπούλου... Α, λέτε των δύο αντιπροσωπιών, λέτε, ναι. Των δύο αντιπροσωπιών, ναι. Αυτή η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη, ναι. Είχε συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές
και σε αυτήν για πρώτη φορά έχει συμφωνηθεί να εξεταστούν πολύ, τα πολύ σοβαρά και ουσιαστικά θέματα, να προσεγγιστούν τα πολύ σοβαρά και ουσιαστικά θέματα που υπάρχουν στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Μάλιστα. Έχει διευκρινιστεί ότι δεν θα εξεταστεί εν πάση περιπτώσει το θέμα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, που είναι και το μόνο το οποίο η ελληνική πλευρά αποδέχεται ως πρόβλημα. Και αποδέχεται ως πρόβλημα προς ρύθμιση. Μάλιστα. Τώρα, μια και το λέτε. Θα είναι τα υπόλοιπα, θα τα δούμε από το ανακοινωθέν που θα εκδοθεί. Τονίζω όμως ότι δεν θα γίνει συζήτηση ουσίας επ' αυτών, τουλάχιστον εάν τηρηθούν όλα όσα έχουν εξαγγελθεί. Αλλά θα βολιδοσκοπήσει η κάθε μία πλευρά για χιλιοστή φορά ποιες είναι οι απόψεις της άλλης στα θέματα που παρεμβάλλονται ως ακαθόδη στις διμερείς σχέσεις. Κυρίως θα αναζητηθεί, όπως φαίνεται, αυτή είναι η πρόθεση της ελληνικής πλευράς, να αναζητηθούν σημεία στα οποία θα μπορούσε ίσως μελλοντικά να υπάρξει μία προσέγγιση, μία σύγκληση απόψεων. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο εφόσον η Τουρκία, εφόσον η Άγκυρα δεν αλλάξει την τακτική της και δεν ακολουθήσει μια πιο διαλλακτική και ήπια στάση, διότι κάθε τόσο, όπως πολλές φορές έχουμε πει και στις μεταξύ μας συνομιλίες, κύριε Φιλιππακόπουλε, η Άγκυρα τονίζει ότι δεν έχει μεταβάλει ούτε κατά το ελάχιστο τις απόψεις της. Παρ' όλα αυτά θα επιχειρηθεί και πάλι μία βολιδοσκόπηση. Μόλις προχτές δεν επανέφερε ο κ. Ερντογάν, άκουσα το Σαββατοκύριακο για το θέμα της Σμύρνης, ποιους πετάξαμε στη θάλασσα, τι κάναμε. Δηλαδή... Μα βεβαίως. Και όχι μόνο από την πλευρά. Το τι λέγεται από την πλευρά του Ερντογάν έχει φυσικά την ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία του, γιατί είναι ο αρχηγός του τουρκικού κράτους. Από αυτόν εκπορεύεται και η πολιτική που η Τουρκία ακολουθεί. Αλλά αυτό δεν λέγεται μόνο από τον Ερντογάν, λέγεται και από πολλούς συνεργάτες του και από άλλους υψηλούς αξιωματικούς της τουρκικής κυβέρνησης. Άρα είναι μια πάγια, μια γραμμή η οποία ακολουθείται σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Από μέρους της Τουρκίας. Παρ' όλα αυτά, όπως ξέρετε, η Ελλάδα έχει αποφασίσει να δοκιμάσει τις δυνατότητες πιθανών ωφελημάτων που μπορεί να προκύψουν από την ατμόσφαιρα ύφεσης που επικρατεί στη σχέση μας. Και επειδή και ο όρος ύφεσης χρειάζεται μία διευκρίνηση, ενώ την φραστική σχετική ύφεση που διακόπτεται από δηλώσεις σαν αυτήν που μου είπατε, όπως επίσης και την διακοπή για αρκετό διάστημα των παραβάσεων. Των παραβάσεων και των παραβιάσεων. Έχουμε ήρεμα νερά, εντός εισαγωγικών θα το έλεγα εγώ, ήρεμα νερά, κύριε Πρέσβη. Ήρεμα νερά, αλλά κάθε φορά ξέρετε που έχουμε και να ταράξεις. Παρουσιάζεται μία αφορμή, αυτά τα ήρεμα νερά ευνηδίως αποκτούν ακριβώς μια θετικότητα που πολύ εύκολα μπορεί να μετατραπεί ακριβώς σε κυματώδη θάλασσα. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ, θέλω το σχόλιο σας, γιατί είδα το Σαββατοκύριακο. Έβλεπα στα κανάλια για τις αμερικανικές εκλογές, θα σας πάω τώρα. Ναι. Είδα ένα Biden πολύ ζωηρό το Σαββατοκύριακο, ανταπαντούσε, έστελνε εχμές στον Τραμπ, του απαντούσε ο Τραμπ, ξαναεπανερχόταν ο Biden. Είδα ένα έντονο Σαββατοκύριακο προεκλογικό στην Αμερική. Πολύ έντονο. Για το οποίο προφανώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καλά προετοιμαστεί, ναι, και σε ό,τι αφορά τις θέσεις που ανακοίνωσε και σε ό,τι αφορά την ζωτικότητά του. Κυρίως αυτό επικέντρωσε στο αυτό κυρίως προκάλεσε, ναι, την προσοχή των, ναι, παρατηρητών και των αναλυτών, ότι είχε μία θαλερότητα και μία σφριγγυλότητα πολύ ασυνήθιστη σε σχέση με τις προηγούμενες. Και αυτό σαρκασμό έβγαλε και έβγαλε διάφορα. Και αυτός, ναι. Είχε και μια πνευματική ετοιμότητα, ναι, που έκανε εντύπωση. Πιστεύω ότι έχει γίνει μια σχετική προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα. Καλά, και κύριε Πρέσβη, όλα γίνεται με προετοιμασία.
Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυθόρμητο το βλέπουμε εμείς, αλλά δεν είναι τόσο αυθόρμητο. Ναι, καθόλου. Έτσι εμφανίστηκε. Αλλά ξέρετε, ασφαλώς υπάρχει μια μακρά προπαρασκευή από ένα ολόκληρο επιτελείο συνεργατών και ειδικών. Στο οποίο προφανώς ο Biden ανταποκρίθηκε επιτυχώς, γιατί η εμφάνισή του κρίθηκε ως ικανοποιητική. Ακόμα και για τους Αμερικανούς που είχαν ζωηρές επιφυλάξεις για το προχωρημένο της ηλικίας του και για την εμφανή μείωση των φυσικών του δυνάμεων. Αυτό βέβαια δεν προδικάζει κατά ανάγκην το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών σε καμία περίπτωση. Πολλά μπορούν να συμβούν και να μεσολαβήσουν μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών. Εν τούτης όμως είναι ένα θετικό, ένα σημείο θετικών εντυπώσεων για τους δημοκρατικούς μετά την θριαμβευτική επέλαση του Τραμπ στις προκριματικές εκλογές του δικού του κόμματος, όπου έρχεται πανηγυρικά πρώτος και μάλιστα με συντριβή των αντιπάλων του. Τώρα, σε σχέση με την προηγούμενη συνομιλία που είχαμε, που νομίζω είναι 20 μέρες, πόσο είναι κάπου τόσο είναι, σας είχα ρωτήσει και τότε, σας ρωτώ και τώρα. Αν το δίδυμο είναι αυτό, Biden-Trump, η εκτίμησή σας μετά όσα έχουν γίνει αυτό το 20ήμερο που έχει μεσολαβήσει, έχει προβάδισμα ο Τραμπ? Σύμφωνα με τις ενδείξεις, που λαμβάνονται συνήθως υπόψη για να πιθανολογήσει κανείς το αποτέλεσμα μιας εκλογής, θα σας έλεγα ότι ο Τραμπ έχει ένα προβάδισμα, γιατί οι δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν ανεξάρτητα από την εντυπωσιακή επικράτησή του στο εσωτερικό του κόμματός του. Οι δημοσκοπήσεις όλες τον εμφανίζουν να προηγείται του Πρόεδρου Biden. Αλλά ξέρετε, αυτά δεν μπορεί να θεωρούνται ως ασφαλή. Όχι, γιατί έχουμε και πολύ χρόνο ακόμη. Πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ μέχρι τον Νοέμβριο. Βεβαίως. Επίσης, μου κάνει εντύπωση και νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι οι σοβαροί Αμερικανοί αναλυτές και σχολιογράφοι που έχουν επιφυλάξεις για τον Τραμπ λόγω της, για τον Biden λόγω της ηλικίας του, επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα σοβαρό ποσοστό του αμερικανικού εκλογικού σώματος που ενώ θεωρεί ότι είναι μειονέκτημα για τον Biden το θέμα της ηλικίας του και της φυσικής του κατάστασης, εντούτοις την στιγμή των εκλογών, την ημέρα των εκλογών, λόγω της όλης νοοτροπίας και στάσης τους, θα προτιμήσουν τον Biden έναντι του Τραμπ. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Ασφαλώς υπάρχει στο αμερικανικό εκλογικό σώμα ένα σοβαρό ποσοστό κειμενόμενων ψηφοφόρων. Και είναι λογικό να επισημαίνει κανείς ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσοστού αποτελείται από σκεπτόμενους και σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι με πολύ προσοχή θα εκτιμήσουν και τις πιθανές συνέπειες της εκλογής Τραμπ και τους κινδύνους που από πολλές πλευρές επισημαίνονται για την περίπτωση της επιτυχίας τους στις προεδρικές εκλογές. Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, κύριε Κραετήρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε. Επίσης, και εγώ.